Έχω ξαναμιλήσει για τον Μπίπε Παπλόπουλο, οπότε θα ξαναμιλήσω για αυτόν μέχρι να σταματήσει. Λοιπόν, πριν από περίπου δύο μέρες, μια-δύο μέρες, ήθελε αυτός να κάνουμε ένα V1 στο Roblox στο Murder Mystery. Και αυτός τι έκανε. Έμπαινε σε public server στο Murder Mystery και δεν μπορούσα να κάνω ένα V1 μαζί του. Έμπαινε εγώ σε private server, είχα μπει περίπου της Νίνας νομίζω, ναι, μέσα της Νίνας είχα μπει και πώς το λένε, δεν είχε πρόβληση αυτός για να μπει στο παιχνίδι μαζί μου και έλεγε άστο, μπήκε σε άλλο παιχνίδι στο Roblox και εσύ μου κάνει κοινότητα και λέει δεν μπορώ να μπω στο παιχνίδι, δεν με αφήνει, κάτι που είναι λίγο κάπως, γιατί η Νίνα το είχε βάλει για να έτσι, για το γαμό τους, για να μπαίνουν φίλοι να παίζουν. Όπως εγώ, οι άλλες, το ένα το άλλο. Λοιπόν, και οπότε θα κύρωσα το 1v1 που ήθελα να κάνει αυτός ο Μπιφ με Παυλόπουλο. Γιατί είχε ένα ρόλο που λέγεται Μπιφ κατά Παύλα Παυλόπουλος. Και είναι ένας μπέικον, δεν ξέρει να φτιάχνει skills, δεν ξέρει να βάζει ρόμπακ, δεν ξέρει να κάνει το ένα, δεν ξέρει να κάνει το άλλο. Δεν ξέρει τίποτα τόσο μαλακά, δεν ξέρει τίποτα αυτός. Τίποτα. Και πάει απλά και λέει στην κοινότητα, μέσα χθες να μην το έχει πει, με θα βρει ένα νέο βίντεο. Ναι, με θα βρει ένα βίντεο που κράζεις τους άλλους. Θα κράξεις και εμένα, θα κράξεις. Και τον Βανάρα πάλι νομίζω. Δεν θα ρωτήσω, θα τους κράξεις όλους, εσύ. Θα τους κράξεις όλους. Και αυτό είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχεις κάνει. Τους έχουν σχολιάσει ήδη πάρα πολλά άτομα. Τους σχολιάσει ο Δεκλήκης ο Τζόρο, ο Δημήτρης Κίλης, που δεν το ξέρω αλλά έχω δει το βίντεο του, ο Πανάρας, εγώ, ο Δημόπουλος. Τους έχουν σχολιάσει ήδη πολλοί άτομα, πολλοί άνθρωποι. Σε κράτησα και εγώ τώρα στιγμή στο κανάλι μου. Δηλαδή 6 με 7 άτομα σε κράζομαι. Εσύ είσαι μόνος σου, Και η αδερφή σου, που ήθελα να τα φτιάξουμε και να φτιάξουμε κιόλας, γιατί έβαινε στα live μου, έβαινε στα live του Πάνου, έβαινε στα live του Γιώργου να πούμε, το δείχνει το ωραίο, και έλεγε θα τα φτιάξουμε! Δηλαδή, τι είμαστε να τα φτιάξουμε? Φίλοι είμαστε, κολλητοί είμαστε, τι είμαστε, θα φτιάξουμε από κοντά. Έβαινε και από τα κάμπ σου, έβαινε και από τα κάμπ σου η αδερφή σου και έλεγε θα τα φτιάξουμε! Και κοίτα, επειδή η αδερφή σου έχει χωρίσει εδώ και 5 χρόνια πρόσφατα, δεν πρέπει να πει ότι τα βρει αγόρι μέσω ίντερνετ, θα λέω άλλους online dates. Εντάξει, ο Πάνας και άλλος να κάνει online dates για ένα μήνα και 14 Ιουνίου γνωριστήκανε, ναι, γνωριστήκανε από κοντά, κάνανε πάλι διαθέσεις για την άλλη, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αυτοί γνωρίζονται από κοντά τώρα, δεν είναι online daters που ήταν εδώ και ένα μήνα, αλλά δεν πειράζει μωρέ. Ένα μήνα είναι τώρα, είναι πολλούς μήνες που έχουν γνωριστεί. Δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα πάει σχεδόν μισός χρόνος. Και είναι μισός χρόνος που γνωρίζεις από Πάνος και Άλεξ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσύ Μπιφ με Παυλόπουλο, σκέφτομαι που έχεις εμένα, έχεις και αυτό το όνειρμό μου, έχεις την εικόνα προφίλ μου, σκέφτομαι αυτή που κάνω έτσι. Έχεις, δηλαδή, στην περιγραφή έχεις βάλει μια είμαι hater. Γιατί έχει βρεμένο εμένα. Δηλαδή, από τη μία είσαι φαν μου. Ωραία. Από την άλλη είσαι hater μου. Γιατί έχει γίνει μόνιμο hater που κράζεις τον Γιώργο, τον Πάνο, την Άλεξ, την Γιασεμή, τον Ηλία. Ένα γκίνη τρία έξτρα που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Νομίζω. Δηλαδή, γενικά του κράζεις όλους εσύ. Του κράζεις όλους. Ειδικά εμένα. Μου έχεις το όνομα Μπιφ με Παυλόπουλο. Λοιπόν, hater μου, Μπιφ με Παυλόπουλο. Δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω το όνομά σου, δεν ξέρω καν τι άλλες εφαρμογές έχεις πέρα από YouTube. Άντε και ρόλος να παίζεις 1v1 με τους άλλους. Αλλά σε παρακαλώ, σταμάτα να κράζεις άτομα χωρίς λόγο. Γιατί έχεις κράξει ήδη πολλά άτομα. Εντάξει που κράζαμε την Άλεξ, τη χωρέσαμε γιατί καταλάβαμε όλη την αλήθεια. Εντάξει, έχετε δει την βίντεο μου που κράζα την Άλεξ παλιά, την Ιτσάλεξ, YT, η Γιουφαβάλεξ, η
Αυτό τέλος πάντων, αυτή την άρχισε τέλος πάντων. Που όλοι ξέρουμε με τον πάνω που είναι το ΑΠ. Αλλά την κράσαμε, ζητήσαμε συγγνώμη ένα στον άλλον. Είναι σαν να δώσαμε τα χέρια έτσι. Δηλαδή τα χέρια και να. Και ψηθήκαμε, δεν ξέρω να γίνει αυτό που γίνει με την άλλη, γιατί έχει κάποια προβλήματα και οι άλλε. Δηλαδή. Τα πούμε σε αυτό με την Άλεξ. Ακούστε. Έκανε έτσι επειδή είχε να δει τον πάνω από την 1η Ιουλίου και είχε τελαθεί γιατί τον σκέφτεται. Και είχε να τον δει από την 1η Ιουλίου. Γι' αυτό μα έκανε. Τέλο πάντων, τώρα λύθηκε το θέμα. Θα πάει από πάνω σε κάποια στιγμή στην Άλεξ, θα τη δει από κοντά. Θα τη βάλει ψυχή, θα τη βάλει ήδη και ρόμπαξ. Δηλαδή θα τη βάλει ήδη και ρόμπαξ τη Άλεξ, αλλά τέλο πάντων. Οπότε. Χέιτερ μου, δείχνει Βελόπουλο. Σταμάτα να σχολιάζεις, φυσικά να κράζεις άτομα και στα σχόλια και στο βίντεο και στα live. Γιατί άμα δεν σταματήσεις να κράζεις, μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πάρουμε αυστηρά μέτρα όλοι και θα αναγκαστούμε να στηρίξουμε το κανάλι για υβριστικό περιεχόμενο και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω, τα λέμε σε ένα επόμενο με τα παιδιά. Και εσύ μπεις με Παυλόπουλο, σε παρακολουθώ να ξέρεις κυρία μου, οπότε καλώς την πορεία σου.